Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλά τα λέω, κύριε Ραυτόπλε. Ακριβώς. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να μεταφέρω και το χαιρετισμό του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Β' Αθήνας, του κυρίου Φαλούκα, λέγοντας μόνο την εξής βασική σκέψη. Το μήνα Ιούλιο περίπου, ο Δήμος της Νέας Ιωνίας έκανε ένα αίτημα προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης για το κατά πόσο τα σχολεία μας θα μπορούσαν να παρουσιάσουν στις Ιωνικές Μέρες τα προγράμματα των σχολικών τους δραστηριοτήτων. Και για εμάς, για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι σχολικές δραστηριότητες καλύπτονται από το ευρύ φάσμα είτε της αγωγής υγείας, είτε της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, των πολιτιστικών θεμάτων, του Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού της Νέας Ιωνίας που είναι στην περιοχή και του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων. Επομένως, σε μια σπονδυλωτά αρθρωμένη παρουσίαση, τόσο την Παρασκευή όσο και το Σάββατο. Παρασκευή και Σάββατο θα είναι. Παρασκευή και Σάββατο για τη δευτεροβάθμια και η πρωτοβάθμια την Κυριακή. Προτάξαμε ένα κομμάτι της σύνδεσης των δραστηριοτητών των γυμνασίων τη Μέν Παρασκευή, το δε Σάββατο των Λυκείων. Θα καλύψουμε όλο το φάσμα, όπως σας είπα, της σχολικής ζωής και θα ήθελα από το βήμα αυτό, από το φιλόξενο αυτό στούντιο του Επικοινωνία, να καλέσω όλους μας και όλες να έρθουμε και να παρακολουθήσουμε, να ακούσουμε και να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας, τα οποία βοήθησαν στην επιτυχή υλοποίηση όλων των προγραμμάτων αυτών, βεβαίως και στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι τα συντονίζουν. Εννοείται. Παίζουν και το βασικό ρόλο. Βεβαίως. Να πούμε δύο λόγια για τις εκδηλώσεις και πότε και πού θα γίνουν, που είναι πολύ βασικό, γιατί η πρόσκληση θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο σημείο. Και οι δύο ημέρες στη δευτεροβάθμια και της πρωτοβάθμιας θα φιλοξενηθούν στο συνεδριακό κέντρο του Δήμου. Η δραστηριότητα αυτή θα ξεκινήσει από τις 6 ως περίπου τις 8. Και αμέσως μετά, από ό,τι μας ενημέρωσαν και είδα και στο πρόγραμμα, υπάρχουν μια σειρά συναυλιών από νεανικά συγκροτήματα. Οπότε θα υπάρχει και η σύνδεση, αν θέλετε, από το κομμάτι της δράσης μέσα με την δράση έξω. Έξω, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, Παρασκευή και Σάββατο, με τα γυμνασιόπαιδα την Παρασκευή και το Σάββατο τα λυκειόπαιδα. Καλά τα λέω. Έτσι ακριβώς, και μάλιστα την Παρασκευή. Και την Κυριακή θα έχουμε του Δημοτικού. Ναι. Έχουμε τα δημοτικά μας. Τις ίδιες ώρες. Πάντα τις ίδιες ακριβώς ώρες. Τις ίδιες ακριβώς ώρες. Θα ήθελα έτσι να πω όλος ιδιαιτέρως ότι ιδιαιτέρως την Παρασκευή θα ξεκινήσουμε με ένα θεατρικό κομμάτι, το οποίο είναι στα πλαίσια του προγράμματος αγωγής υγείας, με θέμα τον μπλόκο της Καλογρέζας. Είναι συνειδητή επιλογή της διεύθυνσης αυτής, της διεύθυνσης εκπαίδευσης, να αναδειχθεί το κομμάτι αυτό. Θα υπάρχουν μετά και ψηφιακές εφημερίδες των σχολείων μας, οι συμμετοχές στα προγράμματα Erasmus Plus, διάφορα ζητήματα που αφορούν τα πολιτιστικά και το πρόγραμμα αγωγής υγείας και σταδιοδρομίας επίσης για το θέμα της διατροφής, για την Αιγυπτιακή τέχνη, για τα θέματα της τεχνολογίας, για τα θέματα επίσης το πώς μπορεί να οργανωθεί μια σχολική μονάδα σε ένα καλύτερο επίπεδο και τα θέματα σαφέστατα της πρόληψης, ιδιαίτερα στη χρήση των εξαρτησιογόνων ουσιών που για μας είναι ένα από τα βασικά ζητήματα. Τα ζητήματα επίσης του σχολικού εκφοβισμού και της επιθετικότητας, αν και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι βασική επιλογή της διεύθυνσης να δίνουμε μεγάλη έμφαση στο κομμάτι υγεία και σχολείο. Υγεία και σχολείο. Αυτή είναι η εκδήλωση της Παρασκευής, αν κατάλαβα καλά. Ναι. Το δε Σάββατο δίνουμε μεγάλη... Πολλά είναι, θα προλάβατε σε δύο ώρες. Να σας πω, έχουμε εμπιστοσύνη στα παιδιά μας. Στα παιδιά. Τα οποία ότι θα το λειτουργήσουν καλά. Ναι, νομίζω, γιατί εκείνοι θα είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές. Mm-hmm. Ήταν επιλογή μας τα παιδιά να παρουσιάσουν τα προγράμματα τους. Και εμείς οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς κατά περίπτωση. Να συντονίζεται από πίσω. Μπράβο, και να τα χειροκροτούμε ακόμα περισσότερο. Ωραία, ναι, πολύ καλά. Και το Σάββατο έχουμε. Έτσι είναι. Μια σπονδύλωση της εκδήλωσης την έχουμε. Βεβαίως, και το Σάββατο υπάρχει επίσης το κομμάτι για τα θέματα της υγείας περισσότερο και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Έχω μπροστά μου και το πρόγραμμα, άλλωστε θα κοινοποιηθεί από τον Δήμο. Υπάρχουν για τα επαγγέλματα των ΜΜΕ και του ραδιοφώνου. Άρα σας περιμένω και εσάς να είσαστε. Βεβαίως, για να δείτε το έκτο λύκειο τι θα παρουσιάσει. Υπάρχει το κομμάτι της ανακύκλωσης των υγροτόπων της Αττικής, της χρήσης των πλαστικών σακούλων, τα θέματα της βιβλιοθήκης και για την νεανική επιχειρηματικότητα, που το πρώτο επαγγελματικό λύκειο έχει κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά και θα μας παρουσιάσει. Το δε Σάββατο η βασική, αν θέλετε, έκπληξη, αλλά θα την πω βέβαια, αφού οι ακροατές μας ίσως θέλουν να την ακούσουν, θα κλείσουμε με μια χορευτική πανδεσία
από ένα πολιτιστικό πρόγραμμα που έκανε το 7ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας, mm-hmm. με πολύ αξιόλογη παρουσία και εκτός Αθηνών, ένα αφιέρωμα στην παράδοση από την Ήπειρο, στη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Κρήτη. Ωραία. Άρα η έκπληξη να το δούμε. Το ξέρουμε ότι θα γίνει, αλλά ναι. θα είναι μεγάλη έκπληξη να το δούμε. Άρα, κρατάμε και πάλι στα πλαίσια των Ιωνικών ημερών στο Συνεδριακό Κέντρο, Σάββατο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 6 με 8. Τα παιδιά ανεξαρτήτου ηλικίας, αφού ξεκινάμε από το δημοτικό, μάλλον ξεκινάμε από το γυμνάσιο, πάμε στο λύκειο και μετά στο δημοτικό, θα μας παρουσιάσουν τις δράσεις ουσιαστικά που γίνονται μέσα στο σχολείο, έτσι δεν είναι? Και αν μου επιτρέπετε ένα τελευταίο, τα προγράμματα των καινοτόμων δράσεων ή των σχολικών δραστηριοτήτων αφορούν όλα τα παιδιά. Δεν υπάρχει προαπαιτούμενο ούτε το κομμάτι της επίδοσης, ούτε οποιοδήποτε άλλο. Γι' αυτό και καλλιεργείται η ομαδοσυνεργατικότητα, η καινοτομία, η πρωτοβουλία, η συνεργασία πάνω απ' όλα και το ευγενές αποτέλεσμα, όποιο και αν είναι αυτό. Μάλιστα. Άρα, να σας συγχαρούμε πρώτα απ' όλα για όλη τη δουλειά που έχει γίνει και να ευχηθούμε για το καλύτερο αποτέλεσμα, κυρία Ραφαλή. Να είστε καλά. Να ξέρετε ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι πάντοτε ανοιχτή σε οποιαδήποτε σκέψη και σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία. Πόσο μάλλον όταν προέρχεται από τους δήμους της περιοχής όπου δραστηριοποιούμαστε κι εμείς. Πάρα πολύ καλά. Καλή επιτυχία να έχουν κυρίως τα παιδιά, αλλά και εσείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.